θέλω να μιλήσω λίγο για το θέμα που συζήτησα την περασμένη φορά, τη άνοιξη τη πόρτα με το μήλο. Εγώ παρουσίασα την εικόνα του σχολείου και όλε τι ευκαιρίε και την παρουσιάζω και τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τι παραχωρήσει και του εξωσχολικού. Έρχεται, ξέρετε τι περισσότερο πώ είναι το σχολείο, ανοίγοντα την πόρτα του διαδρόμου που μέσα σε παρέμβαση έχω το πόγιο και ο οποίο έχει μια άποψη, εγώ στο πάρκινγκ του σχολείου βρήκα το 1996 που έγιναν οι παραχωρήσει από το Υπουργείο Παιδείας των Δήμων της Αγγλικής Περιουσίας των Σχολείων, ότι όλος ο χώρος, το προδώσει στον κύριο Πρόεδρο με σχεδιαγράμματα, ότι όλος ο χώρος από τη γωνία του Γυμνάσιου μέχρι τη γωνία των Μήλωνα και αντίστοιχα τον Πανιόνιο, όλος αυτός ο χώρος παραχωρείται, είναι ως χώρος πρώτου και δεκάτου δημοτικού σχολείου και παραχωρείται στον Δήμο και έχει πάει στο εκτοπιλάκι. Άρα, ο χώρος που βρίσκεται το γήπεδο το 5x5 και ο διάδρομος, βάσει των χαρτιών που υπάρχουν στο σχολείο, στο πάγιο του σχολείου, ανήκουν στο πρώτο και στο δέκατο δημοτικό σχολείο, όπω είπαμε τότε και η πρεμοχή, δηλαδή στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Ένα. Δεύτερο, η διαμόρφωση του αύριου χώρου και η δημιουργία του κυπέλου μπάσκετ, του διαδρόμου και του κυπέλου 5x5, υπάρχει χαρτί παράδοση παραλαβή από εργολάβο που έγιναν το 9 νομίζω, το έδωσε και αυτό ο κύριο Πρόεδρο, που φαίνεται ότι είναι έργο διαμόρφωση αύριου χώρου και κυπέλων του πρώτου και δέκατου δημοτικού σχολείου. Και να τελειώσουμε σε σχέση με τις παραχωρήσεις και πού είναι ο χώρος σύμφωνα με αυτά που υπάρχουν στους φακέλους του σχολείου, στους οποίους έχουν κοινοποιήσει σε όλους. Ένα. Δεύτερον, γίνονται τώρα φέτος για πρώτη χρονιά παραχωρήσεις από τα αθλητικά σωματεία με συνεργασία με τον πρόεδρο, που λένε ότι ετοίμαζε παραχώρηση του γηπέδου, γιατί όλα τα χρόνια απλώς ενημέρωναν ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ώρες στο γήπεδο. Άνοιγαν την πόρτα τη δίπλα, μπαίναμε μέσα μετά τις 4, δηλαδή, όχι, δεν συζητάμε για τις 7, τις 4, που είναι το λειτουργία του σχολείου, και πολλές φορές έπαιρνε η πόρτα ανοιχτή. Φέτος έχει μείνει πάρα πολλές φορές ανοιχτή, εξωσχολικοί μπαίνουν. Κάνουν μηχανάκια πέντε. Και μηχανάκια, ακούστε κάτι, μηχανάκια, να το πω αυτό, γιατί πήγα από το σχολείο, είχα φύγει τα τελικά σωματεία, ήταν η πόρτα ανοιχτή, είχε μπει μέσα μηχανάκι. Όχι, για να μην έχουν φύγει. Μπαίνουν οι γονείς μου μηχανάκι. Εμείς δεν έχουμε δώσει άδεια την αλλαγή. Άμα χτυπήσει μηχανάκι μέσα στο γήπεδο, δεν ξέρω πόσα χρήματα. Ακούστε με λίγο. Το γήπεδο δεν ξέρω πόσα χρήματα πέρυσι τα πάρει ο Δήμος, κάποιο πρόεδρο της περιφέρειας, και έγινε καινούριο στο τάδε. Μέσα σε 6 μήνες σκοτώνονται τα παιδιά. Είχαν πει με μηχανάκια μέσα απόγευμα στο ταρτάν το πράσινο πάνω και κάνανε σούδες και οι ροδιές ήταν εξαιρετικά. Με αποτέλεσμα, το κύριο Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη που αλλάξει να κλείσει, ο Δήμος πάλι με χρήματα, Τετάρτη που πάνε τις εκκλησίες υπηρεσίες, πάνε θα τους εραφιάσουν. Τα περισσότερα προβλήματα είναι μέσα στο σχολείο, έχουμε κάνει φωτογραφίες με την τελευταία κάθε εκπρόεδρο και στην εκκλησία. Εδώ να πούμε κάτι, ο Σύλλογος Δασκόλων έβγαλε μια ανακοίνωση. Θέλω να πω εγώ αυτό. Να πω κάτι γρήγορα και θα σου πω. Έβαλε μια ανακοίνωση ότι η πόρτα αυτή είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των μαθητών. Όχι, Επικινδυνότητα. Από ότι αυτός ο χώρος δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα του σχολείου. Οι μαθητές δεν έχουν καμία πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο. Το γεγονός ότι κάτω από την κερκίδα του Πανελλήνιου, το σημείο που επάρχεται. Δεν τα ξέρετε. Στον διάδρομο, πάτε καλά. Όχι για το διάδρομο. Για το διάδρομο, λέω. Πάτε καλά, σας παρακαλώ, ακούστε. Πολύ φτωχό. Δεν σας δίνω τον λόγο, δεν θα μιλήσετε εσείς. Σας μιλάει εκεί. Δεν θα λέτε ακρίβειες. Δεν θα λέτε ακρίβειες. Υπάρχει ένας διάδρομος. Λέτε ψέματα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πρόσβαση μαθητής σε αυτό το διάδρομο. Εκεί είναι η πόρτα. Τέλειος. Για το χώρο άθλησης λέμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν είδα κανέναν δάσκαλο να ευαισθητοποιείται για το γεγονός ότι κάτω από την κερκίδα αυτή που εφάπτεται με το σχολείο έχει μονηθεί ένα άτυπο αποχωρητήριο, έχει σύρικες από ναρκωτικά, έχει υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών από ναργιλέδες, από το σχέδιο, από σύρικες, από τα πάντα. Κανείς δεν έχει κάνει ποτέ ένα αίτημα. Τα θεωρούν εξωτερικά. Επίσης, Εκεί πέρα έχει δημιουργηθεί ο κόμμα του Αβιέα. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι ήταν. Για τη ευκαιρία, εγώ παρακάμπτοντα
υπηρεσία καθαριότητας που δεν ασχοληθεί μαζί μου. Καθαρίστριες του σχολείου που καταλαβαίνω δεν μπορούν να καθαρίσουν. Παρακάμπτοντας, οι καθαρίστρια των συλλόγων που καθαρίζουν όλο το άλλο λένε και εμείς δεν παίρνουμε τίποτα. Θα πεθάνουμε. Έβαλε εγώ άτομα στα πλαίσια, αλλά δωρεάν και το καθαρίστηκε και κάνει λαμπίκο. Αυτό κανείς δεν το είπε. Δεν ειδοποιείται κανείς για την ασφάλεια. Αυτός είναι δημόσιος κίνδυνος για την ασφάλεια των μαθητών και των αθλούμενων. Οι μαθητές και οι αθλούμενοι ήταν ίδια παιδιά. Είναι τα παιδιά του πρώτου, του Διευθυντή Ασμήνη, του Μήλου του Πανεπιστημίου. Δεν έχουν διαχωρισμό απέναντι στα παιδιά. Η σχολική επιτροπή, η οποία είναι η πλέον αρμόδια για το τι θα κάνει τα σχολεία από το πέρας του σχολικού ωραρίου, έχει αποφασίσει τα σχολεία να τα παραδίδει στην τοπική κοινωνία, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα αρμονικά σωματεία, τους συλλόγους ολέων και κυδεμόνων και όλους τους φορείς. Δεν έχει καμία δουλειά ο σύλλογος δασκόντων να μας πει, να παρενέβει και να πει πού θα δώσουμε εμείς τα σχολεία για ποιους όρους. Μετά τον κύριο Τσίπρα, εγώ τον λόγο. Αφού έκανα αυτό, έχει δίκιο. Και εγώ έχω κάνει ένα από ο κ. Σιλίγο, θα ξέρει, ο κ. Πρόεδρο όταν ήρθε τον πήγα στους χώρους, τα έδειξα. Τρία χρόνια που είμαι εδώ, το παλεύω αυτό. Φέτος λοιπόν, επειδή έχω χώρος κάτω τις κερκίδες και τα λοιπά, φέτος έβαλε ανθρώπους για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που το πάρουμε και ερχόντουσαν του Δήμου, καθαρίζανε γύρω-γύρω και από κάτω δεν πάω επικίνδυνα. Ένα χώρο δηλαδή κάτω τις κερκίδες δεν πέναν. Υπάρχει και δεν μπορούσε να του πούμε, είναι επικίνδυνα εγώ δεν πάω και από κάτω. Ήρθαν κάποιοι εργάτες και τα καθαρίσαν. Το άλλο που γίνεται φέτος, για να δούμε και τι γίνεται, να πλέμε μόνο τα αρνητικά και τα θετικά. Στις παραχωρήσεις που πλέον πρώτη χρονιά έκαναν φέτος έτσι για παραχώρηση και ύστερα από πιέσεις και την κέρδη του Προέδρου. Δες που ψήφισαν την πόρτα. Θα πούμε μαζί με τον Πρόεδρο, έκλεισαν δύο μέρες την πόρτα, αλλάξαν το κέντρο, εγώ συνεννοηθήκαμε για να μην πει μέσα από αλλιώνιους και ο Μίλωνα. Μέρος έτσι κάνουν τα σωστά χαρτιά έτσι στην παραχώρηση του κύπρου. Ο δε Πανιόνιος δεσμεύτηκε και τη στέρνει μία καθαρίστρια ώστε να καθαρίζει το χώρο του κύπρου και τη στέρνει. Ο δε Μήλωνας είπε ότι παραχωρώ να θέτει σε συνεργασία το. Που δεν το δέχονται. Σεβαστό και το δέχονται τέλο. Αλλά παραχωρήστε το λέει. Τώρα. Έρχεται σε αυτή την κατάσταση και πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ανοίγει η πόρτα 4 η ώρα το απόγευμα και μέχρι τις 10 είναι ανοιχτή, η διαφορά, το ξέρετε περισσότερο σχόλια, από την πόρτα στην Κοραή μέχρι το γήπεδο είναι περίπου 80 με 100 μέτρα. Κανένας δεν είναι στην πόρτα να ελέγχει, επειδή τα κάγκελα του σχολείου είναι δίπλα. Έχω πάει πολλές φορές. Ο Πανιόνιος κάνει οι άνθρωποι κάνουν εκεί την κλασική τους και μέσα στο σχολείο είναι άλλοι 30 άνθρωποι. Λέω παιδιά, πώς πήγατε έξω. Δεν έχω καμιά σχέση με την παραχώρηση και τον αθλητισμό. Διάφοροι εκεί. Δεν πήγαμε που ήταν εκεί, πότε πήγαμε τα κέντρα, πήγαμε μέσα. Εγώ πολλές φορές και με τον πρόεδρο του είπα ότι κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Είδα πει φύλακα στην Ελλάδα από τις 4 μέχρι τις 10 να παίρνουμε μόνο για αυτού. Κάτι πρέπει να γίνει γιατί στο σχολείο, όταν γίνεται αυτό, κάθε μέρα στις γωνίες βρίσκω αυτοσχέδια με ναρκωτικά, μαχαίρια, κουτάλια, φυρούνια και κάθομαι το πρωί. Εγώ που πηγαίνω 7 παρατέταρτο μέχρι τις 7.30 έχω φωτογραφίες στο κινητό μου, καμία με Ιταλιά. Το άλλο που κάνανε, τώρα ευτυχώς τελευταία το κάνανε, πιάνανε στο ύψωμα πάνω, πετάγανε για ένα μπουκαλιαμπύρας και καθόμαστε 2 ώρες εγώ από το πρωί και παιδιά μαζί με τη σκούπα, κομματάκια Άμστερντήρα, όλο το προάβλιο και είναι κάτω άσφαλτος, μεταμαζεύουν για να μην χτυπήσουν τα παιδιά. Άμστερντήρα είναι ελληνική, εντάξει. Λοιπόν, η πρόταση που έκανε ο πρόεδρος, και θέλω αυτό να καταλάβετε για να μην λένε ότι ο διευθυντής είναι άδικα. Εγώ με την πρόταση που έφερε ο πρόεδρος που είπε να χρησιμοποιούν τουαλέτα και είσοδο από εκεί, τι διασφαλίζεται και ήμουν θετικός αυτή την πρόταση και τα ότι θέλω να τα πω ξεκάθαρα για να μην δημιουργούνται ότι ο διευθυντής ή ο πρόεδρος θα βρήκε με τον Μήλο να έχω κάποια σχέση με τον Μήλο, τον Πανιόνιο, με την Ιασμήνη και ο Αγγελοπολίτης είμαι και διαβαδιώτης. Για να μην υπάρχει κάποια διευθυντική αντιστροφή. Εγώ έκανα οτιδήποτε. Σέβομαι σαν ιστορικά σωματεία φυσικά και την ιστορία του, αλλά δεν έχω καμία σχέση προσωπική. Με την πρόταση αυτή, εγώ συμφώνησα με την εξής, έχω βάλει και τρία πράγματα που τα είπα και προχτές. Και ο κύριος Συρίμος είπε μερικά, συμφώνησα με τα τρία. Μπαίνουν όλοι οι αθλούμενοι από τον πύρονα, αφού ανοίγει η πόρτα και χρησιμοποιούν τις τουαλέτες. Κλείνει η πόρτα της Κοραή, το λέμε, γιατί δεν υπάρχει είσοδο. Αυτό δεν το είπαμε την προηγούμενη φορά. Το είπαμε μόνο για τις τουαλέτες, δεν είπαμε για τις τουαλέτες. Εγώ το είπα και εγώ το είπα. Εγώ συμφωνώ, λέω, το είχα πει την προηγούμενη φορά. Συμφωνώ να γίνει αυτό το άνοιγμα ως διευθυντής. Συμφωνώ να γίνει το άνοιγμα με την έννοια, έχω βάλει κάποιες προϋποθέσεις και λέω, κλείνει η πόρτα της Κοραή.
Ασφαλίζουμε από εκεί, εμπλεγμένοι. Βάζουμε κάποια κάγκελα ακόμα που έχει κάτι μαντάρια και πηγαίνει μέσα τα αποδείμε του Πρόεδρου, ώστε να αποτρέψουμε κάποιους να βγαίνουν από εκεί. Οι αθλούμενοι όλοι, και εκεί ήταν οι μόνο οι αθλούμενοι και οι συνοδοί τους, πετάνε από το Μήλωνα. Χρησιμοποιεί τις τουαλέτες από το ίδιο Μήλωνα. Δεν έχει το Μήλωνα, δεν πει το Πανίλιο. Δύο Μήλωνα ή Πανίλιο. Συμφωνεί και ο Πανίλιο, δύο από εκεί, ώστε να υπάρχει ένα έλεγχο. Να μην παίρνουν εξωσχολικοί, είναι οι αθλούμενοι, παίρνουν από εκεί και η πόρτα αυτή χρησιμοποιείται μόνο τις ώρες των παραχωρήσεων που έχει η Σχολική Επιτροπή. Είπα και ο επικεφαλής Ρήγος την περασμένη φορά ότι αν το ανοίξει παραδείγματος χάρη ο Μήλωνας, μια ώρα δεν είπα, μπορείς επιτέχεια και καταγραφή στο κήπεδο, μόλις το μάθουν άμεσα κλείνει η πόρτα. Η πόρτα ανοίγει μόνο για την ασφάλεια του σχολείου μόνο τις ώρες των παραχωρήσεων. Ένα, δηλαδή είναι βασικό. Και δεύτερο, είναι κλείνει η πόρτα του Σποραή. Μπαίνουν μόνο του πράγματο παραχωρήσεων. Και το τρίτο που είπα, ότι για να μην έχει κάποιο και πει ότι κάποιο έργο συμφέρει το τελεσμένο μήνυμα με το σχολείο, οι νομικέ υπηρεσίε του Δήμου να φτιάξουν ένα συμφωνητικό που να λέει ότι η σχολική επιτροπή από τη μια και ο μήνυμα από την άλλη, ότι η πόρτα αυτή ανοίγει μόνο για την ώρα των παραχωρήσεων και πετούν οι αθλητέ και καμία αφέτηση δεν έχει ο μήνυμα σε σχέση με το σχολείο. Και οποιαδήποτε στιγμή θέλει η Σχολική Επιτροπή αποφασίζει και την κλείνει χωρίς να ρωτάει τον Μήλωνα ότι δεν έχει κάτι πάρει τόσο Μήλωνα με το σχολείο. Αυτά και αυτή είναι η θέση μου, παρά το ότι οι συνάδελφοι που σας πω λένε ότι για λόγους ασφαλείας να μην ανοιχτεί η πόρτα. Το παραλάβαμε και αυτό που το έλεγα. Ναι, να μην λένε, να μην... Εγώ ως διευθυντής σχολείου το είπα και στους συναδέλφους. Το να μένει η πόρτα ανοιχτή από τη στιγμή της Σποραή, που δεν υπάρχει φύλακες και να δημιουργούνται τόσα προβλήματα, η θέση μου είναι και πιστεύω ότι όταν κληθούν αυτά τα τρία πακέτο παραπλά, δεν θα κληθεί το ένα, θα κλείσει το ένα, θα επεκτείνει οι άνθρωποι από την αστροπίωμα και θα υπάρχει μια συνεργασία προσφυγής υπηρεσίας να υπογράψει ο Μήλωνας, δεν έχει καμία αξίωση σε αυτή την πόρτα, συμφωνώ γι' αυτό για την ασφάλεια του σχολείου, γιατί δεν υπάρχουν τρόπους. Και να ολοκληρώσω επειδή θέλω να ενημερώσω. Οι συνάδελφοι γράψαν και σήμερα γράψαν την άποψή του και αντιστήριο και δημοκρατικό του δικαίωμα αυτό. Ένα. Και δεύτερον, ότι ενημερώνω ο πρόεδρος το ξέρει, επειδή ήρθε σε μένα και αυτό σε ενημερώνω, ότι μια μητέρα του σχολείου, το διαβάσω αυτό στο σώμα, απευθύνεται σε μένα. Είμαι αναρμόδιο στην πρώτη απαντήση, απευθύνεται στην Σχολική Επιτροπή, είναι ο πρόεδρο κλπ. Λέει ότι παρακαλώ που δεν ενημερώσετε αρμοδίω. Και γράφω βάσει μια νομοθεσία απόφαση φορέα και προεδρομική αδεία, πραγματοποιείται η πνευματική κατατάξωση εξ όσων αρχικό σχέδιο και παρατηρείται τι τελευταίε ημέρε τη νοσοτυχία μεταξύ του κειμένου του σχολείου και του πόρτου αθλητικού ομίλου Μήλου. Παρακαλώ για τι δικέ σα ενέργειε και τι έγραψε απαντήσεώ σα εντό του χρονικού διαστήματο του προβλέπεται αθλητική μικρομοθεσία κτλ. Λοιπόν, είναι μητέρα του. Θα σα πω και κάτι άλλο, μια παρήθηση. Η εναλλακτική για το αλέτη είναι να μπουν προκάτω το άλλο σχολείο του αθλητικού. Αυτή η λέξη κανείς δεν ξέρει να την ξέρει για κανένα λόγο. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση του τραγουδιού μου ότι είναι αυτή και αυτά που είπα θεωρώ ότι είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή για την ασφάλεια του σχολείου και την ισότητα των σχολικών από τη στιγμή που γίνονται οι παραχωρήσεις. Διευκρινίζοντας και άλλη μια φορά ότι η πόρτα ανοίγει πακέτα αυτά τα τρία που είπα και τη συνεργασία των κοινωνιών, συνεργασία των οποίων να έχει καμία αξίωση του Μήλωνας, κλείνει ο περίοδος στην πόρτα, παίρνουν από εκεί όλοι οι αστυνομικοί, κλείνει ο Μήλωνας το βράδυ για να μην έχουμε επιδείξει εδώ εξωσχολικών, διασφαλίζουμε την κοραή, την πόρτα και τα κάνει να σου πει να τα ακούσουμε και το σχέδιο μονέλη. Θα το πω, θα το πω, θα το Είναι στο Συμβούλιο, περιμένουμε να πάρει. Είναι τώρα εδώ. Είναι σε αυτό το Συμβούλιο, θα είναι θέμα. Δεν
υπάρχει. Λοιπόν, ποιο. Τώρα έχουμε περάσει σε άλλο τώρα. Θα πει οποιοδήποτε μέσα. Να το αποθετήσω. Ναι. Βεβαίως. Μας φαίνεται σαν μία λύση που μπορεί να δώσει τα αποτελέσματα που θέλει με αυτή η πόρτα η διάθεση μεταξύ Μήλωνα και Ιωσήμου. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Παιδιών. Πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Παιδιών. Και αν δεν δώσει τα αποτελέσματα, πάλι το ξαναβλέπουμε. Εδώ είμαστε πάλι και βλέπουμε ότι δηλαδή αυτό δεν είναι λύση και στο θέμα της τουαλέτας, γιατί φυσικά δεν είναι εύκολο να παραχωρηθούν οι τουαλέτες του σχολείου για τη χρήση του γηπέδου, γιατί δεν υπάρχει καθαριότητα το πρωί, επομένως θα υπάρχει εκεί πέρα πάλι πρόβλημα. Και το να κλείσει μία πόρτα που είναι 4 μέτρα φάρτος και να ανοίξει μία πόρτα 1 μέτρο φάρτος μέσα από ένα σύλλογο που ποτέ δεν έχουμε δει να είναι ανοιχτή η πόρτα του μετά τις 10 το βράδυ, δηλαδή ο Μήλωνας σίγουρα κλειδώνει τις πόρτες του, ενώ αυτή πολλές φορές ξεχνιέται ανοιχτή, θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα προς το να έχουμε μια καλύτερη ασφάλεια και μια σωστότερη χρήση του γηπέδου από αυτούς που θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν και όχι από αυτούς που θέλουν να μπαίνουν για άλλους λόγους στο σχολείο. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε και δηλαδή σαν του σου, αυτό έχω αποφασίσει. Θέλουμε να ενημερώσουμε τους γονείς γιατί δεν έχουν ενημερωθεί όλοι. Η συγκεκριμένη μητέρα δεν μας βρίσκει σύμφωνος με αυτό που ζητάει. Τώρα το αν, ας πούμε, χρειάζεται πολυδομική άδεια ή δεν χρειάζεται πολυδομική άδεια, αυτά θεωρούμε ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Συλλόγου Πολεών να τα ελέγξει. Είναι θέμα της Πολιτικής Επιτροπής και του Δήμου. Δηλαδή πριν από τρεις μήνες σπάσανε τις τουαλέτες και φτιάξανε καινούργιες. Δεν ζήτησε κανείς πολυδομική άδεια. Δεν χρειάζεται. Καταρχάς, να πω για αυτήν την ιδέα που να γίνει κάποια καταγγελία, κάποια ιδέα στο σχολείο σας, γιατί έμαθα που μοίρασε
Σε εμάς το λεγάκι παγιωτικά, αυτός δεν παρεμπιστάζει. Το πείτε το μας γι' αυτό, ότι απαγορεύεται να μοιράζουν οι γονείς. Για να εγώ δεν είμαι τεχνικός για να ξέρω. Υπάρχει αυτό το έγγραφο που σου λέει επιλογή. Λίγο αν θέλετε. Μπορώ λίγο. Αν θέλετε για να έχετε δει. Σε αμήρασε μέσα στο σχολείο έτσι. Ακούστε με. Η μητέρα αυτή αναφέρει αυτά που σας διάβασα. Αυτό είναι η σχολική επιτροπή. Εγώ θα απαντήσω ότι είμαι αρμόδιο για το να απαντά σε μένα ως διευθυντής, γιατί δεν μπορώ να ελέγξω ούτε τεχνικές υπηρεσίες, ούτε άδειες θα ανέχουν, δεν ξέρω αν μια διάρκεια. Από εκεί και πέρα είναι θέμα. Τα έγινε γραμμή, τα είδατε. Ακούστε με λίγα. Ο γενικός ακούστε με λίγο. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της σχολικής επιτροπής. Ναι. Το τι θα κάνει και το τι θα απαντήσει, ένα αυτό. Και δεύτερο, αυτό που έγινε με τη συγκεκριμένη μητέρα που την πήρε από το τηλέφωνο, ξέρετε ότι μέσα στα σχολεία μέσα στο σχολείο, επαναλαμβάνω, δεν μοιράζονται ανακοινώσεις, ακόμα και ο Σύλλογος Γονέων της περνάει από το τηλέφωνο. Η μητέρα αυτή, αυτή την ανακοίνωση που σας διάβασα, την μοίραζε χτες που είχαμε και την πήρα τηλέφωνο, θα κάνω εγώ αυτά που πρέπει να κάνω ως διευθυντής. Την μοίραζε μέσα στο σχολείο σε γονείς. Μάλιστα. Αυτό όμως είναι θέμα διοικητικό δικό μου, το οποίο θα το επιληθώ εγώ ή την έχω υλοποιήσει και θα πάρω εγώ τα μέτρα που χρειάζεται να πάρω. Γιατί δεν ρώτησε κανένα, την ώρα που είχαν διαβολή, την πήρα μέσα στο σχολείο. Για μας προτεραιότητα έχει η άποψη του Διευθυντή και του Συλλόγου Γονέων. Ξεκινάμε από εκεί. Του Σχολικού Συμβουλίου. Μισό λεπτό. Ξέρω τι λέω. Από την άλλη, δεν μπορώ να πω ότι μας αφήνει αδιάφορους μία αυτή που ήρθε από το Σύλλογο Διδασκόντων. Έτσι. Δηλαδή, ένα προβληματισμό με αυτή την έννοια. Συγγνώμη να διευκρινίσω, δεν υπάρχει απόφαση Λόγου Διδασκόντων. Υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί που είναι από την Ελλάδα. Ναι, για αυτή μιλάω. Δηλαδή, έχουμε μία επιφύλαξη τουλάχιστον στα ζητήματα νομιμότητας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε καλυμμένοι. Εμείς και την προηγούμενη φορά είπαμε ναι. Το σχολικό συμβούλιο είναι μια αποφασίση για θέματα του σχολείου. Ναι. Δικαίωμα ψήφου έχει μόνο διευθυντής. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά εγώ μιλάω για την ουσία. Όταν βάζουν κάποιες ενστάσεις, οφείλουμε αν είναι άλλο να τις εξετάσεις. Τα δικά μας όμως εσωσχολικά δεν θα βάλουν εδώ πέρα. Αν έχει θέμα υπό διευθυντή, από διευθυντή. Σωστά. Α, δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω. Από τα κουτσοπολιά δεν τα ξέρω, παιδιά. Δεν τα ξέρω πώς θα λύσουν. Εγώ ακούω τον κύριο Τσιγκούνη, ακούω την κοπελιά από το σύλλογο. Οφείλω να δεχτώ αυτό και ως Ένωση Γονέων να πούμε ναι σε αυτό. Απλά δεν το επισημάνω, επειδή το ζήτημα είναι κυρίως της ασφάλειας, θέλω να το ξαναπώ για εκατοστή φορά ότι είναι ουτοπικό να νομίζουμε ότι μία πόρτα στην οποία εμείς θα ψηφίσουμε ναι, θα μας λύσει το ζήτημα της ασφάλειας. Εγώ δεν είπα για ασφάλεια. Εγώ το πρώτο που είπα ήταν για τις υγειονομικές προδιαγραφές. Είτε ο διευθυντής και είτε το κάνουμε έτσι. Αυτό το κάνουμε έτσι να κλείσει για να έχουμε ασφάλεια. Ωραία. Όσο δεν υπάρχει φύλαξη, όσο δεν υπάρχει περιπολία γύρω-τριγύρω κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός κτλ, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπουν μέσα στον χώρο του πρώτου, είτε είναι ανοιχτή η πόρτα που αθλείται ο Πανιόνιος, είτε όχι. Εντάξει, αλλά μην πούμε εντάξει, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα που λέμε παντού και να το αφήσουμε τελείως. Το ξανάπα και την προηγούμενη φορά. Ο γιος μου που είναι 11 χρονών και είχε πάει στην προπόνηση και δεν είχε έρθει ο προπονητής να ανοίξει. Πήδηξε με χαρακτηριστική άνεση τα κάγκελα για να πει στο καλύτερο παιδί. Τα διάμεσα λες εσύ, όχι τα έξω. Τα έξω λέω. Τα έξω με χαρακτηριστική άνεση. Θα τα φτιάξω, δεν έχει με το μήνυμα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι καλύπτει αυτό το πράγμα. Από πίσω το γυμνάσιο που μπορεί να έρθει. Επίσης θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Συρίγο. Κάτι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του που δεν το λέει με το μήλωνα ή κάνω λάθος. Υπάρχει κάποια υπόνοια ότι ο μήλωνα
μας πάει να εκμεταλλευτεί η κατάσταση. Δεν εκμεταλλευτεί, ρε παιδιά μου. Μισό λεπτό. Τέλος, μπορεί να είναι. Είναι οι ώρες παραχώρησης. Έχω πει πάλι. Τι να εκμεταλλευτεί, δηλαδή. Μισό λεπτό λίγο. Την ώρα του σχολικού ωραρίου. Δεν το σχολείται κανείς μέσα. Την ώρα του σχολικού ωραρίου δεν μπαίνει κανείς μέσα. Είτε είναι μήνος, είτε είναι μήνος. Μετά θα το σου. Οι παραχωρήσεις είναι αυτές. Στα πλαίσια τις πιο πολλές ώρες είναι ο Πανιόνιος πιο άφο. Δηλαδή, καθημερινές είναι 6-6 άφο. 6-10 ο Πανιόνιος. Ο Μήλος είναι 2 ώρες Σάββατο, 2 ώρες Κυριακή. Δεν αλλάζει κάτι στην παραχώρηση. Ωραία. Είναι αυτό και είναι η πόρτα τέτοιος. Δηλαδή, να πω κάτι. Πες. Το έτοιμο αυτό καταρχήν είναι προ 15 ετία. Εγώ το ξέρω σε κάποιο. Το ξέρω εγώ. Είναι προ 15 ετία στο έτοιμο να ανοίξει αυτή η πόρτα. Ο Μήλωνας εκεί είχε 2 γήπεδα ποδοσφαίρου. Υπήρχε πόρτα. Πολύ ωραία. Θυμάσαι ότι πήγε να εκεί σχολείο εγώ. Υπήρχε πόρτα με το Μήλωνα. Είχε κλείσει πόρτα. Είχε κλείσει, αλλά υπήρχε και ήταν κλειδωμένη. Τώρα υπήρχε πόρτα. Ναι. Λοιπόν, μετά έκλεισε. Προ 15 ετία είχε έτοιμο να ανοίξει πόρτα. Ο Μήλωνας είχε 2 γήπεδα ποδοσφαίρου. Και τα οποία τα νίκαιζε σε ιδιώτη για να κάνει χρήση ο ιδιώτη να μην νίκη. Προ 15 ετία ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα. Πριν από 5 χρόνια έτσι, λόγω του ότι δεν πήγαινε καλά το 5x5 γενικότερα σαν επιχείρηση, κατήργησε το ένα γήπεδο του ποδοσφαίρου και το έκανε μπάσκετ. Εγώ λέω, και δεν λέω καμία εικόνα, λέω το εξής. Αφού τώρα θα έχει το κλειδί και την πορτούλα, κάλλιστα θα μπορεί με το πονηρό του το μυαλό του λόγο, ο ιδιώτης που εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, όταν έχει η ομάδα ποδοσφαίρου του Μήλωνα προπόνηση και έμπαινε στο γηπεδάκι που αυτός νοικιάζει, ναι, να ανοίγει την πορτούλα, να πετάει τα παιδάκια μέσα για να το απελευθερώνει ο χώρος εκεί να το νοικιάζει. Εγώ είπα και στο συμβούλιο και την ημέρα. Ποια παιδάκια, αυτό είναι ώρες. Είναι όσο το καταλαβαίνετε. 10-12 από την ώρα. Πώς θα ελέγξει λοιπόν αν αντίθεση ο Τέσσερις μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό λίγο. Ο Μήλωνας στο δικό του χώρο, το κάνει τι θέλει. Το δικό του χώρο. Συμφωνώ πολύ. Για το δικό μας χώρο πρέπει να στείλει έτοιμα που ζητάει ώρες παραχώρησης. Για αν παίρνει ποιος θα πάει για το δικό. Για αν παίρνει ποιο Πανιώτης, ποιο είναι ο Πανιώτης τώρα που λέει 6-10 και πάει 6-12. Ο Πανιώτης, ο Πανιώτης. Ο Πανιώτης εκεί μέσα, δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα. Αν ο Πανιώτης για παράδειγμα, το γήπεδο του Μητελίου παραγωγούμε δωρεάν, αυτός το νοικιάζει, δεν το ξέρει κανένας μας. Σαφώς! Ναι, αυτό δεν έχει σχέση με την πόρτα. Λέω ότι επειδή δεν μπορούμε να το ελέγξουμε καλά το σύστημα, μην ανοίγουμε καινούργιες φυγές. Αυτό δεν αλλάζει κάτι στην παραχώρηση. Αφού είναι υπεύθυνο ο Μήλωνας, τι να λέει. Παιδιά, ο Μήλωνας ζητά παραχώρηση το χώρο. Ωραία, και να γίνει που έγινε δηλαδή η πόρτα, εγώ την είδα χθε. Έχει γίνει η πόρτα. Εγώ, συγγνώμη, δεν πω οτιδήποτε. Εγώ τι λέω. Και τώρα μπορεί να γίνεται αυτό. Σαφώς. Έχουμε μια πόρτα 3 μέτρα, ανοιχτή από τις 4 μέχρι τις 10, που μπαίνει όποιος θέλει κάθε καρδιά σκαλίδα εκεί πέρα, πεινάνε κάτι να κάνονται. Δεν ξέρω από εκεί, να ξέρω. Δεν μπαίνουμε μόνο από εκεί. Ναι, λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος εκεί. Μακάρι να είχαν επιστάτη να κάθονται εκεί πέρα και να ελέγχει ποιος μπαίνει και ποιος μπαίνει και να κλείνει μετά η πόρτα, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν γίνεται αυτό. Το ίδιο όμως που είπε στον προβληματισμό σου και εγώ συμφωνώ σε αυτό, μπορεί να γίνεται και τώρα. Εάν όμως οποιαδήποτε στιγμή ο πρόεδρος θα έχει, οι βολείς εδώ θα έχουν τις παραχωρήσεις και τις ώρες, εάν δουν, περνάνε από εκείνη γείτονες, 5 με 7 την Κυριακή, την πόρτα ανοιχτή και κόσμο μέσα, ειδοποιούν την άλλη μέρα και κλείνουν την πόρτα. Τελείωσε, θα κλείσουν κάτι που έπρεπε. Οπότε αφήσουμε την ομοιότητα της πόρτας που μας ενδιαφέρει να μην μας τρέχουν. Δεν θα σου δίνεις. Κάνει άλλη 10 ώρες την καθημερινές και ζητάει μια ώρα παραπάνω για την έρθουνε. Πάρα την έρθουνε. Ναι, μα αυτή τη λογική όμως μπαίνουμε σε άλλη λογική. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μπαίνουμε σε μια άλλη λογική. Μισό λεπτό, αν ζητήσει ο Πανιώνιος το γήπεδο 6 με 10, όχι μισό λεπτό. Αν ζητήσει ο Πανιώνιος το γήπεδο 6 με 10 καθημερινές και το ζητήσει ο Μήλωνας 11, 9 με 12 το Σάββατο, δεν το δώσει. Να σα πω λίγο γιατί δεν απλώς πρέπει να ενημερώσει και να έρθει στο δημοσίο σίγουρο για να το πάρει. Να σας πω κάτι, αυτό το γηπεδάκι για χρόνια, ξέρει ο κύριος Συρίγος, γιατί είσαστε νέος. Ναι. Αυτό ήταν ένα αντικείμενο για χρόνια, αντικείμενο διεκδίκησης. Κάναμε πάρα πολύ αγώνα για να πούμε ότι το γήπεδο. Μετάλλευση από κάπου. Και εκμετάλλευσης, ναι, αλλά διεκδίκησης ποιανού είναι η ιδιοκτησία. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι αμπουλία. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχει ένα φάξο λεπτό. Το γήπεδο θα μας διαβάσει.
υποστήριζε ότι το γήπεδο είναι του σχολείου, ο άλλος διευθυντής υποστήριζε ότι το γήπεδο δεν είναι του σχολείου. Το γήπεδο αυτό το κατασκεύασε η νομαρχία και το παρεχώρησε στο σχολείο. Ναι, ναι, αντικείμενο εκμετάλλευση στο γήπεδο και βέβαια και είναι πολύ προσωποφόρο και είναι και χρήσιμο και για όλους τους αθλητικούς συλλόγους, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γι' αυτό είπαμε να γίνει το έγγραφο τουλάχιστον που να είναι νομότυπα όλα. Γιατί εμείς σήμερα όλοι εδώ είμαστε με καλή πρόθεση και ο κύριος Τσιγκούνης και ο σύλλογος και εμείς και εσείς, αλλά δεν είμαστε μετά από μερικά χρόνια. Είναι πολύ εύκολο να γίνει ιδιοκτησία. Εμείς να είμαστε νομότυποι, να κάνουμε το νόμο. Να πάρουμε άδεια από την πολεοδομία και άδεια με έγγραφο από το Δήμο. Να υπάρχουν στο αρχείο του συλλόγου τα πάντα. Και αν γίνονται αυτά και εφόσον γίνουν αυτά, τότε να ανοίξει η πόρτα. Μην πιαστούμε να ανοίγουμε πόρτα. Μια πόρτα εύκολα ανοίγει. Μετά την πόρτα. Όπως εντυπωσιάστηκα, σε μια εβδομάδα το είπαμε. Αυτό είναι το στην είδα. Δεν έχω κάποιον άνθρωπο. Θα πάρει την ευθύνη για αυτό. Και οι μάνοι. Ξέρετε τι, και μην πιαζόμαστε να καταδικάσουμε μια μάνα που μπορεί να είναι μηχανικό και να έχει 10 γνώσει παραπάνω από εμά. Δεν καταδίκασα. Δεν είναι το πείτε. Δεν είναι το πείτε. Δεν είναι το πείτε. Για το σχολείο του παιδιού τη. Δεν είναι το πείτε όμω για θέματα που αφορούν την υγεία του παιδιού τη. Γιατί δεν είμαστε εδώ, δεν μα βλέπετε. Αν είναι μαμά, είναι συγκεκριμένη. Αν είναι μαμά, είναι συγγνώμη, επειδή είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, δεν θα κάνω παραπάνω από 2 λεπτά. Ένα θέμα. Σε σχέση με αυτό, δεν μπορούμε να μην δέρουμε υπόψη μας και κακώς την πρόταση ενός συλλόγου δασκόντων ενός σχολικού συμβουλίου. Ένα είναι αυτό. Εγώ δεν έχω κάνει τέτοια δουλειά. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θεσμικά δεν έχω κάνει τέτοια δουλειά. Ότι οτιδήποτε γίνεται σε ένα σχολικό κόμμα. Εγώ μιλάω με διευθυντές και με συλλόγους των νέων. Έχει λόγο και το σχολικό συμβούλιο. Ναι, μέχρι στο σχολείο. Άμα σκέφτεται εδώ, εγώ δεν έχω κάνει τέτοια δουλειά. Αφήστε με την διαδικασία. Με διαδικασία. Δεν δείτε τη διαδικασία. Δεν μιλάτε πάνω στο σχολείο. Πώς θα έρθω εγώ θεσμικά στην κοινωνία. Δεύτερον, το σχολείο είναι δημόσιο σχολείο Μήλωνας, Πανιώνιος, αυτά είναι ιδιωτικά σωματεία. Δεν μπορεί να εμπλέκεται, ένα δημόσιο σχολείο με τα σωματεία. Τρίτον, δεν έχει ακόμα και επίσημο από το Δημοτικό Συμβούλιο πάρει άδεια παρακόρησης και εμείς τρέξαμε. Δεν έχει ούτε καν την ελάχιστη προϋπόθεση που έβαλε ο διευθυντής να έχει φύλακα ο Μήλωνας. Και εμείς τώρα ξεκινήσαμε και ανοίγουμε πόρτες κτλ. Εγώ διαφωνώ και πιστεύω ότι είναι διαπαιδευμένο.